καν συμπληρωθούν 12 ώρες από το σεισμό στη Μεσαρά, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, έφτασε στην Κρήτη, επιχειρώντας να ενημερωθεί και να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί. Ο κόσμος ζητάει αυτό που δεν μπορείς να του δώσεις. Τι γίνεται, τι περιμένουμε, αυτό περιμένει. Σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Φεστού, παρουσία και τοπικών φορέων, ο κύριος Λέκας δεν μπόρεσε να πει αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, σημειώνοντας όμως ότι η ακολουθία συνεχίζεται και το φαινόμενο εξελίσσεται με μια τάση εκτόνωσης, προετοιμάζοντας πάντως τους κατοίκους ότι οι δονήσεις μπορεί να διαρκέσουν επί μέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση εκτόνωσης, αλλά μπορεί η δραστηριότητα αυτή να επιμείνει και μερικές μέρες ακόμα. Προκειμένου να συζητήσουμε, να πάρουμε άμεσες οδηγίες πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Να είναι προσεκτικοί να αποφεύγουν να παραμένουν σε παλιά κτίσματα που υπέστησαν έστω και μικρές φθορές, αλλά και να καταφεύγουν σε κάποιο ανοιχτό χώρο όταν εκδηλώνεται σεισμική δόνηση, κάλεσε τους πολίτες ο κύριος Λέκας, ο οποίος πάντως με επίκεντρο μια παραφιλολογία που αναπτύσσεται, διευκρίνησε ότι η κοινωνία θα πρέπει να κινείται συντεταγμένα και πάντως με άξονα την επίσημη ενημέρωση. Θα πρέπει ως άτομα, ως οικογένεια, ως κοινωνία να κινηθούμε συντεταγμένα με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων φορέων και όχι των φημών που, δόξα τω Θεώ, αυτή την εποχή περισσεύουν. Και θα πρέπει λοιπόν να κινούμαστε με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων οργάνων, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών. Όσα σχολεία δεν φιλοξενούν εκλογικά τμήματα και σήμερα θα λειτουργούσαν, παρέμειναν κλειστά με απόφαση του Δημάρχου, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι για την ασφάλεια των σχολείων τόσο εν ώψη των εκλογών, όσο και εν ώψη της επανόδου των παιδιών από την ερχόμενη Τρίτη. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κυρωσεισμός και δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είναι ο κυρωσεισμός, γιατί τα μεγέθη είναι όλα παραπλήσια, είναι μεγέθη μικρά. Δεν είναι μεγέθη μεγάλα όπως το Αρκαλοχώρι, που εμφανώς είχαμε κάποιο κυρωσεισμό, ο οποίος διέφερε κατά πολύ από τους άλλους. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον κύριο σεισμό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία άποψη, τουλάχιστον, σας είπα, κάνοντας πάντα έλεγχο, εξωτερικό έλεγχο, μία άποψη κατά πόσο υπάρχει επιπόνηση στα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, θα μπορούμε να ξέρουμε αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ή όχι και αν είναι ασφαλή όσο ήταν πριν το σεισμό. Ο κύριος Λέκας και τοπικοί φορείς επισκέφθηκαν τις Μοίρες αλλά και χωριά όπως ο Σίβας και τα Πιτσίδια, βλέποντας από κοντά τις όποιες καταστροφές, διευκρινίζοντας ότι η παρακολούθηση του φαινομένου θα συνεχιστεί, ενώ μετά από εντολή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής θα υπάρξει σύγκληση του επιστημονικού οργάνου εκτίμησης σεισμικότητας. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμαστε, συντεταγμένα να κάνουμε ενέργειες και θα πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα. Δηλαδή η ετοιμότητα αφορά την αντίδραση τη δικιά μας σε περίπτωση ενός σεισμού. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι ψύχρεμοι, διευκρινίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται δίπλα τους και σε αυτή τη δοκιμασία. Αν συμβεί κάτι παραπάνω, πολύ απευχόμαστε. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Εμείς ευχόμαστε να είναι ο κύριος σεισμός αυτός που έχει γίνει, αυτό που συμβαίνει να είναι μετασεισμοί, όπως είπε και ο καθηγητής. Το ευχόμαστε, δεν είμαστε σίγουροι. Ελπίζομαι η σεισμική δραστηριότητα να ολοκληρωθεί όπως πηγαίνει αυτή τη στιγμή.